Συνάντηση Χριστοδουλίδη Ταντάρ, παρουσία του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών, ενώ σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, αυτή θα πραγματοποιηθεί στις 14 Οκτωβρίου. Έτοιμη για συνάντηση, δηλώνει η Λευκοσία, με τον Ταντάρ να επιβεβαιώνει την αποδοχή της πρόσκλησης, επιμένοντας όμως στις απαιτήσεις του. Μετά το τουρκικό ναι με πολλά αλλά, ωστόσο, φαίνεται ότι κλειδώνει η άτυπη κοινή συνάντηση των ηγετών υπό τον Αντώνιο Κουτέρες σε μορφή δείπνου. 14 Οκτωβρίου το ραντεβού, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει ο ανταποκριτής του τουρκικού TRT στα κατεχόμενα. Η ημερομηνία που δεν επιβεβαιώνεται, ωστόσο, από ελληνοκυπριακής πλευράς. Εμείς από πλευράς μας είναι δεδομένο ότι έχουμε απαντήσει θετικά. Ο ίδιος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει απαντήσει θετικά σε όλες τις ημερομηνίες που το πρόγραμμα του το επιτρέπει. Την πρόσκληση αποδέχτηκε ήδη ο Τατάρ, χωρίς φυσικά να υποχωρεί από τις απαιτήσεις του. Gayri resmi ve asla Kıbrıs görüşmeleri bağlamında resmi bir süreç olmayacağı. Σε ό,τι αφορά την άτυπη συνάντηση, ο τέος διαπραγματευτής Ανδρέας Μαυρογιάννης εκτιμά πως αυτή θα γίνει χωρίς ατζέντα. Δείχνει ωστόσο το καινούργιο στοιχείο που έχει στα χέρια του ο Γενικός Γραμματέας. Την έκθεση που συνέταξε η Μαρία Άγγελα Ολκίν. Ένα χαρτί με τις διάφορες έννοιες, στο οποίο προσπαθεί να αποδείξει ότι η πραγματική απόσταση ανάμεσα στα μέρη με βάση το σημείο στο οποίο βρισκόμασταν στο Κράν Μοντανά δεν είναι τόσο μεγάλη. Και πιστεύει ότι θα μπορούσαν να συζητηθούν κάποια ζητήματα ξεκινώντας από το σημείο που μείναμε στο Κράν Μοντανά και κάτι μπορεί να γίνει. Αντιλαμβάνομαι ότι ο Γενικός Γραμματέας θα ήθελε σε αυτή την τριμερή συνάντηση να μπορεί να κάνει αυτή τη συζήτηση. Κατά πόσον ο κύριος Ταντάρ θα δεχθεί, είναι άγνωστο. Την ίδια ώρα δεν κρύβει τη δυσαρέσκειά του για το χειρισμό του Κυπριακού από την κυβέρνηση Χριστοδουλίδη, η οποία, όπως είπε, δεν φαίνεται να έχει αντίληψη του Κυπριακού. Η ηγεσία μας πρέπει να αντιμετωπίσει το ζήτημα με μεγαλύτερη υπευθυνότητα και μεγαλύτερη σοβαρότητα και να μην άγεται και να φέρεται από εσωτερικές, αν θέλετε, μικροπολιτικές. Χωρίς ουσιαστική μετατόπιση της τουρκικής πλευράς, υπογραμμίζει, δεν μπορεί να υπάρξει δέσμευση για ουσιαστικές διαπραγματεύσεις. Πριν από λίγο σχολιάσε και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας τις πληροφορίες για σύγκληση τριμερούς. Θα μας ενημερώσει η Κωνσταντίνα Δημητρίου. Αρχικά, Μιχάλη, να σου αναφέρω πως ο Στέφαν Ντουζαρίκο, εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ανέφερε πως κατά τη διάρκεια των πρόσφατων διμερών συναντήσεων του στη Νέα Υόρκη, ο Γενικός Γραμματέας προσκάλεσε τον ηγέτη της ελληνοκυπριακής κοινότητας, κύριο Νίκο Χριστοδουλίδη, και τον ηγέτη της τουρκοκυπριακής κοινότητας, κύριο Ερσίν Ταντάρ, σε μια άτυπη τριμερή συζήτηση τον Οκτώβριο, προκειμένου να ανταλλάξουν απόψεις για την πορεία του Κυπριακού. Προσθέτοντας μάλιστα πως και οι δύο ηγέτες αποδέχθηκαν την πρόσκληση αυτή. Μάλιστα, αργά το απόγευμα, ερωτηθείς ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αν επιβεβαιώνεται η συνάντηση αυτή, απάντησε πως ο ίδιος εξέφρασε την ετοιμότητά του για κοινή συνάντηση με τον τουρκοκύπριο ηγέτη στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ και πως η επανέναρξη των συνομιλιών δεν μπορεί να ξεφεύγει από το συμφωνημένο πλαίσιο. Να δούμε την δήλωσή του. Επανέναρξη των συνομιλιών στη βάση των δύο κρατών ή όλων αυτών των προϋποθέσεων που θέτει η τουρκική πλευρά δεν μπορεί να γίνει αποδεχτή και αυτή δεν είναι απλά η θέση της Λευκοσίας, αυτή είναι η θέση της διεθνούς κοινότητας. Λοιπόν, Κωνσταντίνο, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας υποδέχθηκε στο Προεδρικό Μεγάρο και την πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, η οποία επισκέπτεται την Κύπρο με αφορμή την αυριανή επέτειο της ανεξαρτησίας. Ακριβώς, Μιχάλη, η κυρία Σακελαροπούλου έγινε δεκτή στο Προεδρικό Μέγαρο με στρατιωτικό άγημα, με να αποδίδει τιμές και ακολούθησε ανάκρουση του Εθνικού Υμνού. Στη συνέχεια, οι δύο Προεδροί είχαν κάτι την συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να τονίζει τις άριστες σχέσεις. Στην Λευκοσία και την κυρία Σακελαροπούλου να αναφέρει πως οι σχέσεις των χωρών μας είναι εξαιρετικές, αλλά είναι τέτοιες οι προκλήσεις στην σημερινή εποχή που οποιαδήποτε